Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Βασιλιάδης και βλέπετε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Λύση τεχνικά εφικτή και συγχρόνως οικονομικά και χρονικά όχι επιβαρυντική για το μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία θα επιτρέπει την παραμονή των ευρημάτων στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο τμήμα των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου, διερευνά η ομάδα εργασίας του Αριστοτελού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Αττικό Μετρό. Καλώδια χαλκού συνολικού μήκους 25 χιλιόμετρων έχουν κλέψει οργανωμένες συμμορίες στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάθε τόσο προβλήματα στον ηλεκτροφωτισμό της, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζι Κώστα. Χιλιάδες κάτοικοι του Δήμου Παύλου Μελά γιόρτασαν με λαμπρότητα την επέτειο της 25ης Μαρτίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο και έστειλαν για ακόμα μία φορά ένα ξεκάθαρο μήνυμα απόδοσης του στρατοπέδου στην κοινωνία. Τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν οι 4 νέες λεωφορείο-λωρίδες στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται και 5η ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πεζοδρόμηση της οδού Αγίας Σοφίας. Για απόδειξη της σκευωρίας που έχει στηθεί εναντίον του και του πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κάνει λόγο πρώην Γενικός Γραμματέας του Δήμου με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία, σύμφωνα με το οποίο η υπάλληλος του Δήμου έπαιξε 12 εκατομμύρια ευρώ από τα Δημοτικά Ταμεία στο χρηματιστήριο. Αύριο Τετάρτη 27 Μαρτίου θα εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσουν τα 3 μποφόρ. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι σημερινές ειδήσεις μέσα σε 2 λεπτά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.